Μάλιστα. Πώς θα καλέσουμε, πώς θα φέρουμε εδώ βιομηχανίες, εργοστάσεις σε ένα γύρο. Όποιος θα έρθει εδώ θα σκεφτεί τους φόρους, δεν είναι μόνο οι φόροι. Μετά θα σκεφτεί, υπάρχουν δρόμοι, πώς θα μεταφέρει το εμπόριό του όπου θέλει. Μετά θα σκεφτεί, υπάρχει πανεπιστήμιο. Δηλαδή θα έχω εγώ επιστήμονες να έρθουν να εργαστούν σε μένα, ναι. Άμα δεν υπάρχει πανεπιστήμιο, από πού θα τους φέρω. Άρα δηλαδή ένα πανεπιστήμιο δεν είναι απλώς να υπάρχει ένα πανεπιστήμιο, αλλά να είναι με σχολές οι οποίες είναι χρήσιμες για την παραγωγή μας, για την κατασκευή μας, για όλα αυτά που χρειαζόμαστε. Το πανεπιστήμιο φέρει και δουλειές. Όχι δουλειές επειδή είναι φοιτητές. Δουλειές που αποφοιτούν οι φοιτητές και εργάζονται. Αυτό ακριβώς. Ναι. Δηλαδή γίνεται σε συνδυασμό με την παραγωγή. Σωστά. Ένα πανεπιστήμιο πρέπει να υποβοηθεί την παραγωγή. Την παραγωγή του τόπου. Του τόπου. Του τόπου, ναι. Δηλαδή εδώ έχουμε αγροτικά προϊόντα. Μία πανεπιστημιακή σχολή για τα αγροτικά προϊόντα, ξέρω εγώ. Μία άλλη σχολή για τον τουρισμό. Για τον τουρισμό. Άλλη σχολή που να βγάζει μάγειρους, να μαγειρεύουν. Ναι, γενικά. Για τη διατροφή και για την. Τη διατροφή, ναι. Ναι. Ναι, πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Πάρα πολύ σωστό. Και ήδη το έχουν προτείνει και διάφοροι φορείς εδώ. Αυτό. Ναι. Άρα λοιπόν έχουν ένα σημαντικό βοηθό με εσάς. Όταν λέω εσάς, όχι μόνο προσωπικά, αλλά τη Χρυσή Αυγή. Τη Χρυσή Αυγή, να ξέρουν ότι θα βοηθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Επίσης, μια που μιλάμε για τον τουρισμό, θα έρθει ο τουρίστας στη Σπάρτη. Τι θα κάνει. Θα πάει στο Μιστρά και μετά φεύγει. Πρέπει να φτιάξουμε το μουσείο. Επιτέλους. Το μουσείο. Πρέπει το αρχαίο θέατρο να και αυτό να φτιαχτεί. Πρέπει να φτιαχτεί η είσοδος της Σπάρτης. Και είσοδος και έξοδος. Δεν έχει σημασία. Βέβαια. Ναι. Το ίδιο είναι. Και ώστε ο τουρίστας να μείνει 2-3 βραδιές στη Σπάρτη. Να ξοδέψει λίγα χρήματα. Να βοηθήσει και αυτό στην ανάπτυξη. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε τουριστικά ενδιαφέροντα, είτε πολιτισμού, είτε αρχαιολογίας, είτε οτιδήποτε αυτό. Βεβαίως. Έχουμε από αρχαιολογία, έχουμε το Μιστρά, έχουμε τη Μονεμβασία, έχουμε τη Μάνη, πολλά μέρη. Και την αρχαία Σπάρτη. Βέβαια. Και την αρχαία Σπάρτη. Και μόνο το όνομα αρχαία Σπάρτης. Ναι. Ελκύει. Ελκύει πάρα πολύ, βέβαια. Και επίσης η Λακωνία δεν είναι όπως τα νησιά. Που είναι για 3 μήνες. Είναι για 12 μήνες το χρόνο. Μπορεί να έχουμε τουρίστες για 12 μήνες το χρόνο εδώ. Έχετε δίκιο σε αυτό. Τι άλλο νομίζετε ότι μπορεί να προσφέρει ο τόπος για ανάπτυξη γενικότερα. Τι εννοούμε ανάπτυξη. Εσείς έχετε εργαστεί στο εξωτερικό στις Ηνωμένες Πολιτείες και ξέρετε τι θα πει ανάπτυξη. Τουλάχιστον αυτό αποδεικνύεται. Διότι εκεί για να καλλιεργήσει ένα χωράφι, και εκεί τα χωράφια δεν είναι 5 και 10 στρέμματα, εκεί είναι εκατοντάδες. Χάνετε το μάτι σου. Χάνετε το μάτι σου. Γι' αυτό και έχετε και τρομερά μηχανήματα αγροτικά. Ναι. Από ό,τι έχω διαβάσει, από ό,τι έχω δει. Τα οποία κοστίζουν πολλά χρήματα. Γι' αυτό είναι ένας ακόμα λόγος που πρέπει να βοηθηθεί ο αγρότης. Ο Έλληνας αγρότης. Νομίζετε ότι αυτό το. Τους συνεταιρισμούς θα πρέπει να τους συμπτύξουν για να μην έχουμε πολλούς συνεταιρισμούς, ενώ ένας συνεταιρισμός μπορεί να διευθύνει την όλη διαδικασία του αγροτικού προϊόντος, όποιο είναι αυτό. Ένα συνεταιρισμό για πορτοκάλια, ένα συνεταιρισμό για ελιά και λάδι, ένα συνεταιρισμό για απορροκυπευτικά. Καλό είναι να πούμε, καλά να είναι ένας, αλλά μπορεί και να μην συμφωνούν. Να είναι οι αγρότες, ας πούμε, που είναι στην περιοχή της Σπάρτης, οι άλλοι αγρότες που είναι προς τα κάτω. Στην Ισπανία, ναι. πέντε αγροτικοί συνεταιρισμοί είναι όλοι, ναι. Για το λάδι Φερρυππίν. Ναι. Τέλος, δίνουν το προϊόν τους, ό,τι είναι να δώσουν, καταμετράτε τι είναι, τι ποιότητα και τι γεγονός, πηγαίνει σε ανάλογες δεξάμενες και τελειώνει η υπόθεση. Πλέον από εκεί και πέρα ασχολείται η κεντρική διοίκηση, ναι. Του αγροτικού πληθυσμού και παίρνει τα χρήματα, κάνει, ευηρετώνει, παίρνει τα λεφτά κατευθείαν στις τράπεζες, στους λογαριασμούς, ναι. Του κάθε αγρότη κλπ. Αυτό θα το αφήσω στην κρίση του αγρότη. Πώς
Αυτός το ξέρει όμως ο αγρότης, γι' αυτό σας το λέω. Μήπως εσείς σαν μια ομάδα μορφωμένη και κοινωνικά μορφωμένη, αυτό εννοώ βασικά, δεν χρειάζεται να είναι πανεπιστημιακοί όλοι για να τα καταφέρουν και να τα καταφέρουν, θα πρέπει να προτείνετε, θα πρέπει να εισηγήσετε και να καθοδηγήσετε τον κόσμο σε κάποιες σκέψεις τέτοιες. Είναι και επίσης και ζήτημα συνεννοήσεως, αν μπορούν να συνοηθούν. Ένας που έχει πολλά ελαιόδεντρα, ας πούμε, μεγάλες εκτάσεις, μπορεί να θέλει να είναι τελείως ανεξάρτητος. Μάλιστα. Πώς θα τον βάλεις αυτό μέσα στον εταιρισμό? Ναι. Α. Εγώ σου λέω, το λάδι μου είναι καλύτερο. Δεν βάζω ούτε λιπάσματα, ούτε ταραντίζω, ούτε τίποτα. Είναι βιολογικό. Και το πουλάω μόνος μου. Ξέρω πώς να το πουλήσω στη Ρωσία, ας πούμε. Αυτό το αφήνω έτσι. Όπως κυλάει ο χρόνος, κάπου θα ανάλογα καταλήξει. Με τις ανάγκες της εποχής. Ακριβώς, ναι. Πιστεύετε ότι η διακυβέρνηση της χώρας είναι αρκετή ή είναι λειψή? Σήμερα στην Ελλάδα έχουμε κλεπτοκρατία. Δεν είναι ούτε δικτατορία ούτε κλεπτοκρατία. Ψεύτες, κλέφτες, απατεώνες. Όλοι? Όχι, δεν είπα όλοι. Ένα μεγάλο ποσοστό. Αλλά αυτό το ποσοστό έχει οδηγήσει την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έχει οδηγήσει τους Έλληνες να είναι φτωχοί, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, να αυτοκτονούν επισήμως 7.000, αλλά είναι πιο πολλοί. Οι γεννήσεις έχουν πέσει στην Ελλάδα. Έχουμε πιο πολλούς, 20.000 πιο πολλούς θανάτους από γεννήσεις. Δηλαδή ο πληθυσμός της Ελλάδος κάθε χρόνο πέφτει. Μιούτε. Κατά 20.000, δηλαδή πιο πολύ από ότι είναι ο πληθυσμός της Σπάρτης μαζί με τα προάστια κάθε χρόνο. Μετά έχουμε τις εκτρώσεις. Έχουμε 300.000 εκτρώσεις το χρόνο. Θα μπορέσετε να καταργήσετε το νόμο, τη διάταξη της οικονομικής διαχείρισης, ότι τα παιδιά όταν έχεις παιδί πληρώνεις περισσότερο φόρο? Αυτό είναι απαράδεκτο. Και έχεις πει ότι είναι τεκμήριο το παιδί. Είναι τεκμήριο. Διαβίωση. Αυτά όχι μόνο θα καταργηθούν, αλλά να κοιτάξω να σας πω και ποιο είναι το... τι έχουμε για τους πολύτεκνους. Ναι, πέστε το απ' έξω, δεν έχει σημασία. Πρώτα απ' όλα, οι πολύτεκνοι, και αυτοί έχουν τρία παιδιά, θα έχουν οικονομική ενίσχυση. Θα έχουν απαλλαγές από ορισμένους φόρους. Κάθε Έλληνας που γεννιέται θα παίρνει ένα χρηματικό ποσό. Πώς θα τους κάνουν ένα... προστασία της ανήπαντης μητέρας. Είναι ανύπαρκτη προστασία της ανήπαντης μητέρας. Όλα αυτά η Χρυσή Αυγή θα τα προστατεύσει, θα αγωνιστεί για αυτά. Σωστό αυτό. Και στον κόσμο τα, σήμερα... Τα οποία όμως, ναι, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία να το λέει ο ένας και ο άλλος, αλλά όταν έρχεται το διατάφτα, κανένας δεν βάζει την υπογραφή. Πάμε και εδώ υπάρχει το φαινόμενο να μπαίνουν στο λογαριασμό κάποιας οικογένειας, ξέρω εγώ, 50-100 ευρώ, 200 ευρώ σαν βοήθημα, γιατί γέννησε η γυναίκα και πρέπει να πάρει για το παιδί ένα βοήθημα, και τις το κατάσχουν από την εφορία να μην το πάρει. Γιατί αυτοί που είναι στην εξουσία είναι οι άνθρωποι των τοκογλύφων. Οι τοκογλύφοι σήμερα δεν θέλουν τα λεφτά τους πίσω. Μα μην μου πείτε τώρα ότι ο εφοριακός της Σπάρτης ότι είναι όργανο των τοκογλύφων. Αυτός ένας υπάλληλος είναι, τι να κάνει. Αυτό ακριβώς. Είναι αξιόλογα άτομα και πραγματικά, επειδή είμαστε μικρή κοινωνία η Λακωνία, έτσι δεν είναι, και γνωριζόμαστε. Δεν μπορώ να δεχτώ τώρα ότι ο Κωστόπουλος, λέω το Κωστόπουλος, ότι είναι όργανο της... Όχι, είναι πάλι κάνουν ό,τι τους πούνε. Μιλάμε στην Αθήνα, η κυβέρνηση είναι με τους τοκογλύφους. Τους ενδιαφέρει πρώτα να πληρωθούν οι τόκοι. Οι τόκοι, δεν τοκογλύφοι, δεν θέλουν το κεφάλαιο τους πίσω ποτέ. Θέλουν τους τόκους για πάντα.
Γι' αυτό, γι' αυτό και λένε ότι μπορούν να μας παρατείνουν το χρόνο αποπληρωμής των δανείων από 30 χρόνια να το πάνε 50, 60, ακριβώς, 70. Ακριβώς. Η Χρυσή Αυγή ενδιαφέρεται για τον Έλληνα πολίτη. Θέλει ο Έλληνας πολίτης να είναι ελεύθερος. Δηλαδή να υπάρχει ελευθερία. Έχουμε την οικονομική... Ελευθερία λόγου. Όλων των ειδών ελευθερίες. Πρώτα απ' όλα, ελευθερία, οικονομική ελευθερία. Γιατί από αυτή τη ελευθερία εξαρτώνται και άλλες ελευθερίες. Την οποία τη χάνουμε την οικονομική ελευθερία. Λόγω των μνημονίων. Ναι. Μετά είναι η πνευματική ελευθερία. Και αυτή τη χάνουμε. Και σήμερα είναι στη φυλακή άδικα, παράνομα και αντισυνταγματικά οι μισοί βουλευτές του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος. Και τώρα με τον αντιρατσιστικό νόμο προσπαθούν να μας αφαιρέσουν και τη θρησκευτική ελευθερία και να μας κλείσουν το στόμα. Δεν έχουμε την Εκκλησία όμως που πρέπει να ενδιαφέρεται για αυτό το πράγμα. Πρέπει, ναι. Δημιουργείται ένα αλαλούμ που το ένα καταργεί το άλλο ή το ένα επικαλύπτει το άλλο. Τι, σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορέσετε να αντιδράσετε και να επιβάλλετε κάποιες γραμμές, κάποιες αποφάσεις, να επιβάλλετε... Οι γραμμές μας είναι πρώτα απ' όλα οι Έλληνες να μην ζουν στη χώρα τους σαν πρόσφυγες ή σαν δουλοπάρικοι. Προστασία της ζωής είναι σπουδαίο για τη Χρυσή Αυγή. Όταν λέμε προστασία της ζωής, εννοούμε την πνευματική υγεία, τη σωματική υγεία και την ψυχική υγεία των Ελλήνων. Θέλουμε ο Έλληνας να ζει σε ένα κράτος με αξιοπρέπεια, με τιμή και δικαιοσύνη. Και δικαιοσύνη. Πιστεύουμε ότι η χώρα μας πρέπει να αναστραφεί προς την εξόρεξη των ενεργειακών μας κοιτασμάτων, γιατί χρειαζόμαστε. Αυτό είναι απαραίτητο. Και κακώς τόσα χρόνια δεν μας τα παρουσιάζανε. Ναι. Ενώ ξένοι φορείς μεγάλοι γύρω από τα ενεργειακά, όπως και οι Γερμανοί και οι Αμερικοί και όλοι αυτοί, ξέρανε εδώ και δεκάδες χρόνια ότι έχουμε κοιτάσματα και πετρελαίου και φυσικού αερίου και όλα αυτά τα είδη τα ενεργειακά, ναι. Και όμως σε συνεντεύξεις που είχαν δοθεί και σε μένα προσωπικά ότι δεν είναι, λέει, ενδιαφέρον, λέει, δεν έχουμε τίποτα το ιδιαίτερο και λοιπά. Και τώρα παρουσιάζεται η Ελλάδα να είναι η τετάρτη στον κόσμο η τετάρτη χώρα σε ποσότητα φυσικού αερίου. Και πετρέλαιο πολύ. Και πετρέλαιο πολύ, αλλά μιλάμε και για το φυσικό αέριο. Βέβαια, ναι. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, ελπίζω που έχετε διατελέσει εκεί. Ναι. Έχετε περάσει πάρα πολλά χρόνια διδάσκοντας και εργαζόμενος. Έχετε πιστέψει ότι... Γιατί έχουμε και μεγάλο πληθυσμό Έλληνες της, ναι, Αμερικής. Βέβαια. Οι ομογενείς της Αμερικής αποτελούν σημαντικό στοιχείο, αλλά βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να επηρεάσουν τις εκεί κυβερνήσεις για να βοηθήσουν την Ελλάδα και όχι να την κατακτήσουν την Ελλάδα. Αλλά για να βοηθήσουν την Ελλάδα πρέπει η Ελλάδα να έχει μια σταθερή εξωτερική πολιτική. Σήμερα δεν υπάρχει ελληνική διπλωματία. Ακόμα και αν υπάρχει κάποιος Έλληνας που υπάρχει, καλοί διπλωμάτες υπάρχουν πολλοί, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα όταν η εξωτερική πολιτική δεν υπάρχει. Μάλιστα. Δεν έχει μπει δηλαδή σε κάποιο βιβλίο, σε κάποιο... Δεν υπάρχει σταθερότητα. Δεν υπάρχει να πει ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος τα επόμενα 5, 10, 20 χρόνια θα είναι αυτή. Πολλές φορές η εξωτερική πολιτική προγραμματίζεται και για 100 χρόνια. Βέβαια, βέβαια. Όπως κάνουν όλες οι χώρες αυτές, Αγγλία, Αμερική κλπ, Γαλλία, βέβαια. Γερμανία, βέβαια. Κοιτάζουν από τώρα για το τι θα γίνει μετά από 50 χρόνια. Εσείς θα πιστεύετε αυτά τα πράγματα και θα τα προσπαθήσετε? Βεβαίως, βεβαίως, γι' αυτό θέλουμε
Θέλουμε να αγωνιστούμε ώστε η Ελλάδα να ξαναβρει την παλαιά της δόξα και ευημερία. Και γι' αυτά θα αγωνιστούμε. Και για να αγωνιστούμε γι' αυτά πρέπει να υπάρξει πρόοδος στην Ελλάδα. Σκληρή εργασία, όχι κλεψές. Ναι, σκληρή εργασία είναι σχετικό. Ανθρώπινη εργασία. Ανθρώπινη, βέβαια. Να μην γίνουμε, όχι, δεν να μην γίνουμε στα κάτεργα, ναι, οι Έλληνες. Ναι, γιατί βέβαια, εντάξει, καλή είναι γιατί, αλλά. Το χτάρω. Να ζούμε ανθρωπινά. Ναι, βέβαια. Να έχουμε τις διακοπές μας, να έχουμε τον τουρισμό μας, τον εσωτερικό, να πάμε την εκδρομή μας, ξέρω εγώ, μια φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο, αναλόγως. Γιατί αυτά είναι στοιχεία της καλής ζωής που λέμε. Ναι. Επομένως, θα μπορέσετε να επιβάλλετε κάποιες γραμμές. Γιατί αν αληθεύει αυτό που κι εσείς μου αναφέρατε προηγουμένως, ότι σαν τρίτο κόμμα στις επερχόμενες εκλογές, σαν τρίτο κόμμα που έρχεστε στην επιλογή των ψηφοφόρων του λαού, άρα θα αναγκαστούν να συνεργαστείτε, θα αναγκαστούν τα άλλα κόμματα που θα έρθουν δεύτερο ή πρώτο, ξέρω εγώ, και λοιπά, να συνεργαστεί μαζί σας. Θα μπορέσετε να συνεργαστείτε, και αν χρειαστεί για το καλό του τόπου θα συνεργαστείτε και θα επιβάλλετε κάποιες τέτοιες δομές που είπατε. Το έχετε αποφασίσει δηλαδή, τι έχετε? Εγώ δεν αντιπροσωπεύω. Όχι, δεν ζητάω να μου πείτε σαν εκπρόσωπος, αλλά είσαστε όμως ένας υποψήφιος. Ό,τι βλέπουμε σωστό στη Βουλή, οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής το ψηφίζουν. Θα κάνετε προτάσεις? Συνέχεια γίνονται προτάσεις από τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, συνέχεια. Αν κοιτάξει την εβδομαδία εφημερίδα το Εμπρός, ναι, θα δείτε ότι συνέχεια γίνονται προτάσεις. Συνέχεια προτάσεις. Θέλω να πω τώρα το εξής. Έχουν χαρακτηρίσει ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα κόμμα το οποίο είναι αυταρχικό, ότι προσπάθησε να έχει παραστρατιωτικές οργανώσεις, παρακρατικές οργανώσεις και το ένα και το άλλο. Πέστε μας δύο λόγια για αυτά. Αυτά δεν είναι αλήθεια. Είναι ένα κόμμα που το έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι πιστεύει στο σύνταγμα στο οποίο ορκίστηκε. Το Ελληνικό Σύνταγμα. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι αυτό που θέλει να επιβληθεί δια της, με το σφυρί και το δραπάνι. Είμαστε ένα κίνημα ελληνικό, εθνικιστικό, και το όπλο μας είναι η αγάπη μας για την πατρίδα. Συμφωνείτε για κάποιες ας το πούμε υπερβολές από μέλη της οργάνωσης του κινήματος που τσακώνονται εκεί μεταξύ τους? Μεταξύ τους δεν τσακώνονται. Δεν υπάρχει διαίρεση μες στο όχι, με άλλους φορείς. Με ποιους τσακώνονται, δεν ξέρω για ποιο πράγμα. Αυτά που μας ενημερώνουν από τα μέσα ενημέρωσης. Ότι... τα μέσα ενημέρωσης δυστυχώς δεν παρουσιάζουν την πλευρά της Χρυσής Αυγής. Εκτός βέβαια από εσάς που έχετε αυτή την καλοσύνη. Όχι, εγώ θεωρώ καθήκον μου όλες τις πλευρές να τις παρουσιάζω. Γι' αυτό και σας παρακάλεσα να έρθετε για να κάνουμε αυτή. Εμείς στη Χρυσή Αυγή πιστεύουμε στην αλήθεια, στη δικαιοσύνη, στα ιδανικά της φυλής και στην ελευθερία. Αυτά υπάρχουν από αρχαιοτά των ετών. Βεβαίως. Αλλά άλλοι πιστεύουν, άλλοι δεν πιστεύουν. Μάλιστα. Τι νομίζετε ότι είναι εκείνο το οποίο σας δίνει το κουράγιο? Γιατί εσείς ήρθατε, ζείτε στη Σπάρτη, έχετε την σύνταξή σας, έχετε την οικονομική σας... οι Σπαρτιάτες. Ναι. Είναι φιλοπάτριδες. Όλοι οι Έλληνες φιλοπάτριδες, αλλά ειδικά οι Σπαρτιάτες. Ο πατέρας μου είχε δύο οικογένειες. Η μία ήταν η οικογένειά του στο σπίτι και η άλλη ήταν στο στρατό. Όπου στο στρατό ήταν 37 χρόνια. Στρατηγός έφυγε. Και αγωνίστηκε για την πατρίδα. Ο πατέρας σας ήταν εδώ Σπαρτιάτης? Βέβαια, βέβαια. Για πέστε μας δύο λόγια. Είμαι από τη Θελασσία. Εγώ έχω γεννηθεί στη Θελασσία.
Αχα. Εκεί έχει γεννηθεί και ο πατέρας μου και ο παππούς μου και όλοι. Α, είσαστε οικογένεια δηλαδή αυτόχθονες, 100%. Βέβαια. Το λέω γιατί πρέπει να τα καταλάβει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Και ο πατέρας μου, όπως και η μητέρα μου, είχε πολύ αγάπη για την πατρίδα. Και αυτό το μετέφερα σε μένα. Ναι. Μάλιστα. Γι' αυτό τα πήρα τη σύνταξή μου, δεν έμεινα στην Αμερική, ήρθα στην Ελλάδα. Α, ώστε είσαστε από στρατιωτική οικογένεια. Ναι. Μάλιστα. Και ο πατέρας μου ήταν ένας μπαρουτοκαπνισμένος. Βέβαια. Αξιωματικός. Βέβαια. Θα είχε λάβει μέρος και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και λοιπά, όλα αυτά. Και στη Μικρασία και Μικρασία. Στο δεύτερο. Και με τους Γερμανούς από την αρχή του πολέμου μέχρι το τέλος τους πολέμησε. Και τους πολέμησε Κορία. Τους Γερμανούς. Ναι, ναι. Ήταν εκεί στην πρώτη γραμμή. Τι έχετε να μου πείτε αυτό που λένε ότι πια η Χρυσή Αυγή είναι, λέει, πιστεύουν στο Χίτλερ και κάτι τέτοια πράγματα. Το Χίτλερ. Ο Χίτλερ, κανείς δεν πιστεύει στο Χίτλερ στη Χρυσή Αυγή. Πρώτα απ' όλα ο Χίτλερ, όπως γνωρίζουμε, ήταν ένας εγκληματίας πολέμου. Και κλέφτης, διότι έκλεψε από τους Έλληνες τον Αγγελωτό Σταυρό. Ακόμα και στα Αμφίπολοι που ψάξανε, βρήκανε αγγεία που έχουν πάνω τον Αγγελωτό Σταυρό. Εάν πας στο Μουσείο της Ακροπόλεως, θα βρεις αγγεία που έχουν τον Αγγελωτό Σταυρό. Μετά έκλεψε από εμάς. Το μέγαρο του Σλίμαν, το σπίτι του Σλίμαν που είναι στην Πανεπιστημίου, ναι. Τα κάγκελα του κήπου εκεί μπροστά όπως είναι, ναι. Όλα τα κάγκελα πάνω έχουν τον Αγγελωτό Σταυρό. Είναι δεδομένο αυτό, είναι παλιά δηλαδή. Είναι πρώτου Χίτλερ, ναι. Του Σλίμαν του 1900. Επίσης ο Χίτλερ. Αυτός ο εγκληματίας πολέμου έκλεψε και το χαιρετισμό, ο οποίος είναι ελληνικός χαιρετισμός, αρχαίος ελληνικός χαιρετισμός και είναι χαιρετισμός νίκης. Μάλιστα. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να χαιρετήσω κατά αυτόν τον τρόπο, εντάξει. Διότι ο χαιρετισμός αυτός έχει δυσφημιστεί από το Χίτλερ. Ενώ είναι ελληνικός, είναι δικός μου, αλλά δεν μπορώ να το κάνω και δεν πρόκειται να το κάνω. Και δεν διαμαρτυρήθηκε και κανένας για να καταργηθεί αυτές οι φήμες που έχουν βγει γύρω από το Χίτλερ, αυτό ότι είναι χιτλερικό σήμα. Μάλιστα αυτό το χαιρετισμό το χρησιμοποίησαν και οι Ρωμαίοι. Βέβαια. Και άλλοι. Το βλέπουμε και στα κινηματογραφικά έργα που γυρίζονται. Οι δε Αμερικανοί έχουν χαιρετισμό νίκης. Και είναι το χέρι ψηλά, αλλά V, που στα αγγλικά σημαίνει victory. Μάλιστα. Μάλιστα. Για πέστε μας 5 λόγια παραπάνω για αυτά τα πράγματα. Μας ενδιαφέρει να μάθουμε από εσάς, από πρώτο χέρι. Κάντε μια ερώτηση. Όχι, γύρω από το θέμα της δομής της Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή κανονικά, γιατί δεν πήγε, Φερρυππίν. Εγώ θα σας κάνω ένα απλό ερώτημα. Εδώ γράφω και λίγα λόγια για τη Χρυσή Αυγή. Μπράβο, ναι. Για πέστε η Χρυσή Αυγή είναι η φωνή της αλήθειας ενάντια στο σύστημα της απάτης, της κλεπτοκρατίας και της προδοσίας. Δηλαδή χρειαζόμαστε άτομα που είναι ηθικά, που έχουν ήθη. Διότι μόνο το ηθικό άτομο θα ενδιαφερθεί και θα βοηθήσει για τη βελτίωση της ζωής των συνανθρώπων του. Α. Η Χρυσή Αυγή δεν αγωνίζεται για το χρήμα, αλλά για την αρετή. Δεν μπορείς. Ή για το χρήμα θα εργαστείς ή για το Χριστό. Δεν υπάρχει κάτι ουδέτερο. Εσείς δηλαδή πιστεύετε σαν για να έρθει να γίνει μέλος, όχι να σας ψηφίσει, ναι. Ένα μέλος όμως οργανωμένο. Ναι. Θα πρέπει να πιστεύει και στην θρησκεία μας, στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, θα πρέπει να πιστεύει σε κάποιες τέτοιες αξίες. Τις οποίες... Στη Χρυσή Αυγή έχουμε το πατρίς, οικογένεια, θρησκεία. Δηλαδή, πατρίς σημαίνει εθνική ανεξαρτησία. Σωστό. Θρησκεία σημαίνει ορθοδοξία. Ο πληθυσμός της Ελλάδος, μεγάλη πλειονότητα, είναι χριστιανή ορθόδοξη. Σωστό. Εάν τώρα κάποιος έρθει και δεν πιστεύει, δεν θα τον διώξουμε. Αλλά δεν πρόκειται να ανέβει ψηλά. Εμείς είμαστε χριστιανοί, ορθόδοξοι και πιστεύουμε στο Χριστό. Αχα. Αυτά
πέστε μας περισσότερα, να μας εκεί δώσετε που την λέμε, εικόνα. Εκεί που λέει όχι η Χρυσή Αυγή είναι όχι στην εξαθλίωση, πείνα, ανεργία, αυτοκτονίες, μετανάστευση των νέων. Όχι στους καταπατητές του συντάγματος. Όχι στην εξοντοτική μας φοροπηδρομή. Όχι στην αρπαγή των περιουσίων των, περιουσιών των Ελλήνων. Όχι στο ρατσισμό κατά των Ελλήνων. Γιατί αυτός ο αντιρατσιστικός νόμος είναι ρατσισμός κατά των Ελλήνων. Είναι τέτοιος νόμος που άμα κάτι συμβεί και φταίει ο Έλληνας, ας πούμε, πάει 10 χρόνια φυλακή, 10.000 πρόστιμο. Εάν το ίδιο συμβεί από έναν λαθρομετανάστη, ο λαθρομετανάστης δεν παθαίνει τίποτα. Απαλλάσσεται. Όχι στο ρατσισμό των Ελλήνων, όχι στη γενοκτονία των Ελλήνων, όχι στην ισοπαίδωση του ελληνικού φρονήματος, όχι στη διαστρέβλωση και αλλίωση της ελληνικής ιστορίας και γλώσσας. Σε αυτά λέμε, όχι, σε αυτά που λέμε ναι, όπως είπαμε, είναι η αλήθεια, η δικαιοσύνη, τα ιδανικά της φυλής, στην ευημερία, όχι στη λιτότητα, στην ευημερία. Η Ελλάδα είναι πλουσία χώρα. Για ποιο λόγο να υπάρχουν φτωχοί? Για ποιο λόγο να υπάρχουν μικρά παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο να λιποθυμούν, ή οι καθηγητές και άλλοι να δίνουν λίγα λεφτά για να φάνε ένα κουλούρι με ψωμί? Γιατί να έχουμε αυτοκτονίες? Γιατί δυστυχία? Η Ελλάδα δεν είναι φτωχή χώρα. Ούτε ήταν ποτέ φτωχή χώρα. Επίσης λέμε ναι και στην ελευθερία. Μια λέξη ελευθερία την οποία δυστυχώς πολλοί την αποφεύγουν, αυτοί που είναι με τους τοκογλύφους. Τη φοβούνται τη λέξη ελευθερία. Την αποφεύγουν. Μάλιστα. Επίσης θα σας πω και μερικά λόγια για τους Χρυσαυγίτες. Οι Χρυσαυγίτες δεν βρίζουν και δεν χρησιμοποιούν απρεπείς εκφράσεις, διότι αυτό μας υποβαθμίζει πνευματικά και θα μας οδηγήσει στην ήττα. Η ύβρις είναι η ιεροσιλία και πάντοτε θεωρούνταν θανάσιμο αμάρτημα. Οι Χρυσαυγίτες είναι αγνοί Έλληνες πατριώτες, υγιώς σκεπτόμενοι, και υγιώς σκεπτόμενοι πρέπει να έχουν υγιή ιδεώδη. Πιστοί στους εθνικούς αγώνες, μέλη ενός έντιμου και νόμιμου πολιτικού κόμματος, τιμημένο με την ψήφο εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μου λέτε. Αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και δεν ξέρω δεν τα λέτε συνήθως αυτά. Δεν τα ξέρει ο κόσμος. Ναι, δεν τα ξέρει, αλλά δυστυχώς τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημερώσεως δεν μας βάζουν. Γιατί? Πρέπει αυτοί να μας πούνε γιατί. Κατά τον νόμο είναι υποχρεωμένοι, γιατί είμαστε ένα κόμμα. Μα το δικαιούστε. Δεν μας βάζουν. Είσαστε και στη Βουλή μέσα. Βεβαίως. Εκπροσωπείτε 500.000. Και αυτό που κάνουν είναι αντισυνταγματικό. Μάλιστα. Και παράνομο, βέβαια. Εγώ, κύριε Κωστόπουλε, θέλω να σας πω ότι ανεξαρτήτως τι λένε οι μεν ή οι δε, εγώ είμαι υποχρεωμένος όλες τις πολιτικές οντότητες, και όταν λέω οντότητες εννοώ οργανώσεις κλπ, να τους δίνω βήμα να λένε τις απόψεις τους, να ενημερώνουν τον κόσμο. Αυτή είναι η αποστολή ενός μέσου ενημέρωσης. Έτσι πιστεύω. Πιστεύετε? Ένας από τους λόγους είναι ότι είστε Λάκων και οι Λάκωνες αγαπούν την πατρίδα τους. Επίσης οι Λάκωνες είναι και πολύ θρήσκοι. Τους βρίσκω τους Λάκωνες να είναι θρήσκοι, να πιστεύουν στον Χριστό, καλοί άνθρωποι. Εν συγκρίση, ειδικά πάντοτε εν συγκρίση με τους Αθηναίους ή άλλους, η Αθήνα είναι, δεν θέλω τους κατηγορούς τους Αθηναίους, έχουν λίγο τραβηχτεί, λίγο. Δεν είναι τόσο θρήσκοι όσο είναι στις επαρχίες. Καλά, αυτό είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Ξέρετε, η πολυκοσμία σε αλλοιώνει λιγάκι. Εσείς, κύριε Φελούρη, έχετε πολύ αγάπη για την Ελλάδα. Ακούω βλέπω το πρόγραμμά σας, εκεί ακούω τον εθνικό ύμνο. Όπου αλλού και να το βάλω τον εθνικό ύμνο, δεν πρόκειται να το ακούσω πουθενά. Δεν μπορώ να δικαιολογηθώ, είναι τα πιστεύω μας τέτοια που δεν... Εγώ αγαπάω την Ελλάδα, αγαπάω τον εθνικό μας ύμνο και αγαπάω τα ελληνικά ιδεώδη. Άλλωστε και οι σοφοί της αρχαίας Ελλάδος μας έχουν δώσει τόσες γνώσεις και τόση
πνευματική ανάταση που δεν μπορεί να την αρνηθεί κανένας στον κόσμο. Βέβαια. Οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι μας αναγνωρίζουν γιατί είμαστε και εμείς, όπως και εκείνοι είναι μια... Έχουν πολιτισμό. Έχουν πολιτισμό αρχαίο. Και το όνομα Ελλάδα στα κινέζικα, πώς τη λένε, Γκρίς. Το Γκρίς δεν είναι κανονικό. Έπρεπε να ήταν Ελλάς. Ελλάς. Και είχε αρχίσει πριν από χρόνια, επειδή όπως θα ξέρετε έχω ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις του τουρισμού, είχαμε αρχίσει πριν από 20-30 χρόνια και λέγαμε έξω στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού κλπ. Ελλάς, Γκρίς, με μικρά γράμματα, Ελλάς με Χελλάς. Με το H μπροστά. Για την εργασία. Ακριβώς. Λοιπόν, και το σταματήσανε, δεν ξέρω γιατί πάλι. Το Γκρίς θα πει κλέφτης. Γκρίκ. Ναι ή όχι. Πού, σε ποια γλώσσα. Στην ελληνική γλώσσα. Στην αγγλική γλώσσα. Πώς το λένε. Βέβαια. Και κακώς το έχουμε αποδεχθεί αυτό το πράγμα. Ενώ είμαστε Έλληνες, δεν είμαστε. Βεβαίως. Γκρεκοί. Ακριβώς, ναι. Γκρεκοί ήταν επί Τουρκοκρατίας. Ναι. Σωστά. Τέλος πάντων, εμένα δεν μου επιτρέπετε να τα λέω τώρα αυτά. Εγώ τα λέω γιατί δεν μπορώ να τα κρατάω. Πάντως στα κινέζικα, ναι. Όταν Ελλάς, για τη λέξη Ελλάς, Ελλάς ονομάζεται ο άλλος πολιτισμός. Αυτό είναι το όνομα της Ελλάδος. Ο άλλος πολιτισμός. Αχα. Γιατί υπήρχαν πολλοί πολιτισμοί, αλλά ένας πολιτισμός ήταν μεγάλος και προσέφερε πολλά σε όλους τους τομείς. Και αυτός είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι διότι είμαστε Έλληνες, διότι έχουμε προσφέρει πολλά στην ανθρωπότητα. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει και πάντοτε έχουμε μία, οι Έλληνες γενικότερα έχουν μία ευστροφία, πνευματική ευστροφία, επαγγελματική ευστροφία, δηλαδή πάντοτε δημιουργούν και στις δύσκολες στιγμές βρίσκουν τα μονοπάτια κλπ. Και στέκουν στα πόδια τους. Στο πανεπιστήμιο που ήμουνα, στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, στο Long Island State University of New York, είχα πολλούς Έλληνες φοιτητές. Σε ευστροφή ήταν πρώτοι Έλληνες. Όλοι αριστούχοι. Πιο έξυπνοι από τους άλλους, από τους άλλους φυλές. Ναι. Και επίσης οι Έλληνες έχουν και το εμπορικό πνεύμα. Άλλες φυλές δεν έχουν εμπορικό πνεύμα. Είναι ξύπνοι. Γι' αυτό λένε όποιος μπορέσει και υποδουλώσει τους Έλληνες μπορεί να υποδουλώσει όλο τον κόσμο. Εκεί έχουμε το μεγάλο αμφισβητεία των Ελλήνων, τον Κίσιγκερ, ο οποίος με το δόγμα του πάει να ήθελε να καταργήσει και δεν ξέρω κατά πόσον εμπνέονται κάποιοι εναντίον της Ελλάδος μέσα από το δόγμα του Κίσιγκερ. Ναι. Από εκεί άρχισε το κακό. Εσείς το ξέρετε καλύτερα. Βεβαίως, από μένα. Ναι. Και δεν μπορούμε να ομονοήσουμε στην Αμερική, Φερρυππίν. Ενώ έχουμε πόσα, 2-3 εκατομμύρια Έλληνες. Δεν ξέρω αν είναι και παραπάνω. Αν βάλουμε και τους, αυτούς που έχουν γεννηθεί εκεί, ναι, είναι πάνω από 10 εκατομμύρια. Σκεφτείτε. Ναι. Και όμως δεν μπορούμε να έχουμε λόμπι ελληνικό. Οργανωμένο. Αλλά είναι μικρά. Είναι μικρά λόμπι και σκορπισμένα. Ενώ οι Εβραίοι, οι Φερρυππίν έχουν δυνατό λόμπι. Ναι. Παρόλο ότι είναι λίγος ο πληθυσμός τους. Ναι. Το ισχυρότερο λόμπι είναι το εβραϊκό και μετά είναι το αγγλικό λόμπι. Το αγγλικό, ακριβώς. Γιατί είναι ενωμένοι. Ναι. Γιατί είναι δυναμικοί. Ενώ εμείς, κάθε πόλη, κάθε γειτονιά και δικό μας λόμπι. Ναι. Υπάρχει λόμπι για το εμπόριο. Υπάρχει λόμπι για τα πολιτικά, υπάρχει το ελληνικό λόμπι, υπάρχει το κυπριακό λόμπι και το κάθε ένα είναι ανεξάρτητο. Αυτό είναι το κακό. Για σκεφτείτε τώρα όλα αυτά να είναι ενωμένα. Βέβαια. Μπορείτε κάποιες τέτοιες ιδέες να τις μεταφέρετε και στην ηγεσία του κόμματός σας και να υλοποιηθούν ή να προταθούν κάποια πράγματα από αυτά για να εφαρμοστούν. Βεβαίως, βεβαίως. Και ήδη έχω μιλήσει με μερικά μέλη. Πώς μπορείτε να μας πείσετε ότι τι θα πείτε τώρα στους τηλεθεατές μας
για όλα αυτά που συζητάμε, εάν μπορέσουν να το καταλάβουν και να σας εμπιστευτούν κάποια πράγματα. Να με εμπιστευτούν την ψήφο μου. Την ψήφο εννοείται. Ναι, την ψήφο τώρα και μετά την επεξεργασία των διαφόρων καταστάσεων. Είναι πρώτον διότι έχουμε τα προσόντα. Λίγο πιο δυνατά μόνο. Διότι έχουμε τα προσόντα. Έχουμε τους επιστήμονες, έχουμε τους μορφωμένους. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Έχουμε και τους εμπόρους. Έχουμε και τους εμπόρους. Μπορεί να είναι ο άλλος αμόρφωτος, αλλά να είναι ναι. Εκπαιδευμένος ναι. στη ζωή. Να είναι εμπορικό πνεύμα. Να έχει παιδεία. Ναι. Άλλο παιδεία και άλλο μόρφωση. Ναι. Την παιδεία την αποκτά κανείς και από την κοιλιά της μάνας του. Ναι. Και από τότε επηρεάζεται η παιδεία του. Η παιδεία αποκτάται από τους γονείς, από τους δασκάλους, από το περιβάλλον, από την κοινωνία. Από ναι. τη γειτονιά. Ναι. Μάλιστα. Εμείς στη Χρυσή Αυγή είμαστε φιλοπάτριδες. Πρώτα έχουμε την αρετή. Αρετή. Είμαστε περισσότεροι, είμαστε, πολλοί από εμάς είμαστε λάκωνες. Γι' αυτό πολλά από τα σήματα, όπως ο Μέανδρος, είναι από τη Σπάρτη. Της αρχαίας Σπάρτης. Και ενδιαφερόμεθα για τα κοινά. Ενδιαφερόμεθα για τα συμφέροντα της Ελλάδος, δηλαδή των Ελλήνων. Ναι. Για όλους τους Έλληνες και τον καθέναν ξεχωριστά. Όταν η Ελλάδα προοδεύει σημαίνει και υπάρχει ευημερία και για όλους τους Έλληνες. Θα μου κάνει, κάποιος που θα μας παρακολουθεί θα μου κάνει το ερώτημα, μάλλον την παρατήρηση, γιατί δεν ρώτησες τον κύριο Κωστόπουλο τι πιστεύουν με τα θέματα της Ευρώπης. Δηλαδή θα παραμείνουμε στην Ευρώπη, θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη, θέλουμε να έχουμε να είμαστε στο ευρώ, Φερρυππίν, σαν νόμισμα και λοιπά. Θα μπορέσουμε δηλαδή να λειτουργήσουμε μέσα από ένα μεγάλο κράτος όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ήπειρος. Όπως είπε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, με το ευρώ ή χωρίς το ευρώ η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά. Συμφωνώ. Αλλά τι προτιμάτε, να έχουμε το ευρώ ή να γυρίσουμε στη δραχμή? Όπως εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν ξέρουμε. Το ευρώ εμείς το αγαπάμε. Αλλά δεν ξέρουμε αν το ευρώ θα υπάρξει. Άλλο θέμα αυτό. Ναι. Τότε είναι εξωτερικές. Αλλά εμείς να φύγουμε, να πούμε φεύγουμε. Όχι. Γιατί να φύγουμε? Εκτός πλέον αν οι συνθήκες μας κάνουν να φύγουμε. Αν μας συμφέρει να φύγουμε, θα φύγουμε. Αν συμφέρει στον ελληνικό λαό να φύγουμε, θα φύγουμε. Αν συμφέρει στον ελληνικό λαό να μείνουμε, θα μείνουμε. Όλα εξαρτώνται δηλαδή από την από τη θέληση του ελληνικού λαού. Ναι. Το τι συμφέρει τον ελληνικό λαό. Γιατί εδώ γίνεται μάχη τώρα μέχρι και άλλα κόμματα. Πρώτα είναι ο ελληνικός λαός και μετά το ευρώ. Πρώτα είναι η ανάπτυξη και μετά το ευρώ. Μάλιστα. Δεν κινδυνεύουμε όμως, εάν βγούμε από το ευρώ, να πέσουμε σε κατάσταση υπερπληθωρισμού πλέον του τοπικού νομίσματος? Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Οπότε τι θα γίνει, επειδή δεν έχουμε μεγάλες παραγωγές δικές μας να μας υπερκαλύπτουν κρέατα, φέρει το 80%, το 70% το εισάγουμε. Ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε γεμάτα τα βουνά μας και τα σκάμπους και με παραγωγή κρέατος. Βέβαια. Το γάλα. Αν σταματήσει η Ολλανδία να μας δίνει γάλα, δεν θα έχει το παιδί να πιει νουνού και τέτοια, τα ξέρουμε. Είναι ευθύνη του κράτους να δημιουργήσει συνθήκες κατάλληλες ώστε αυτού του είδους οι εργασίες να ευδοκιμήσουν. Άρα μήπως πρέπει πρώτα λοιπόν να δημιουργήσουμε εμείς τις συνθήκες τις σωστές και μετά να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή? Πρέπει αυτά να τα μελετήσει κανείς, να σκεφτεί το ασύλ και τα πλήν. Πάντως είσαστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, είμαστε Ευρωπαίοι. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Ανεξαρτήτως ευρώ. Ανεξαρτήτως. Είτε μείνουμε με το ευρώ, είτε φύγουμε από το ευρώ, είμαστε Ευρωπαίοι. Α. Και θα συνεχίσουμε να έχουμε εμπορικές σχέσεις, συναλλαγές,
τουρισμό οτιδήποτε με τους Ευρωπαίους. Όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όπως, στην Αγγλία έχουν το δικό τους νόμισμα. Στην Ελβετία έχουν το δικό τους νόμισμα. Μπορεί να το κρατήσουμε το ευρώ, μπορεί και να μην το κρατήσουμε. Θα κοιτάξουμε το τι μας συμφέρει εμάς. Όχι το τι συμφέρει στη Γερμανία, ας πούμε. Το τι συμφέρει στους Έλληνες. Σωστό αυτό. Άρα λοιπόν έχετε ελπίδες. Βεβαίως έχουμε ελπίδες. Είμαστε χριστιανοί και όποιος είναι χριστιανός πάντα ελπίζει. Πάντα ελπίζει. Dum spiro spero που λέγανε και οι Λατίνοι. Ο εφόσον αναπνέω ελπίζω. Σωστά. Δεν ξέρω τι θα θέλατε να πείτε προς τους τηλεθεατές μας, γιατί πλησιάζουμε και στο τέλος της εκπομπής μας. Στους θεατές τους συνιστώ να ψηφίσουν Χρυσή Αυγή, διότι είναι το μόνο αντιμνημονιακό κόμμα. Εμείς είμαστε μόνη αντιπολίτευση. Συγγνώμη, να αρπάξω την ευκαιρία. Ναι. Λέτε αντιμνημονιακό. Ναι. Τι θα πει αντιμνημο... Δηλαδή, όταν... κατά των μνημονίων που... Άρα να πρέπει να καταργηθεί ο δανεισμός. Γιατί όταν σε δανείζει ο άλλος, λέει ναι, για να σου δώσω το 1 δισεκατομμύριο, λέω... Ναι. Θα πρέπει να μου υπογράψεις 2 συναλλαγματικές, λέω. Ναι. Ή ένα ναι. κείμενο, καλλιόρα. Να... Αν όλα γίνανε έντιμα, καλώς έγινε. Καλώς έγινε. Αν όμως υπάρχουν τοκογλυφία και μίζες, και υπάρχει πρόβλημα. Σωστό. Να σκεφτείτε τα τελευταία 30 χρόνια περίπου, η Ελλάς έχει πληρώσει, δηλαδή η Ελλάς, οι Έλληνες, περίπου 500 δισεκατομμύρια ευρώ στους τοκογλύφους. 500 δισεκατομμύρια ευρώ είναι 100 φορές η περιουσία του Λάτσι. Και ο Λάτσις έχει ολόκληρο στρατό από καράβια, ολόκληρο στόλο. Δηλαδή οι τοκογλύφοι τα έχουν πάρει τα λεφτά τους πίσω 100 φορές. Μάλιστα. Εγώ δεν ξέρω τι άλλο να σας... Μας τα είπατε σε γενικές γραμμές. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ που με... Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Ήσασταν συνεσταλμένος, γιατί τώρα θα μας δοθεί, στη δεύτερη φορά που θα συζητήσουμε, θα μας δοθεί η ευκαιρία να είμαστε πιο... ξεκάθαροι σε κάποιες καταστάσεις πολιτικές, για να μπορέσει ο άλλος, ο τηλεθεατής, να πει «Α, μ' αρέσει ο Κωστόπουλος, ναι. μ' αρέσει η Χρυσή Αυγή ή δεν μ' αρέσει». Γιατί είπε αυτό το πράγμα που δεν συμφωνώ, άρα δεν μ' αρέσει. Θα έχετε περισσότερη ευχέρεια να δώσετε την ακριβή εικόνα που έχετε σαν κομματικός μηχανισμός. Έτσι νομίζω. Ναι. Και σας ευχαριστώ πολύ που... Ένα τελευταίο ερώτημα, ναι, ναι, ταχείας. Ναι. Γιατί οι προφυλακισμένοι δεν απευθύνθηκαν στα ευρωπαϊκά πώς τα λένε, όργανα δικαιοσύνης? Δεν γνωρίζω, δεν αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι τώρα συμπληρώνονται 18 μήνες και θα είναι υποχρεωμένοι να τους βγάλουν έξω. Αυτό είναι δεδομένο. Εκείνη, θα τους βγάλουν έξω χωρίς δίκη. Γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία, είναι αθώοι. Ψάξανε για οπλοστάσιο, σκάψανε μοναστήρια, κήπους ανθρώπων, δεν βρήκανε τίποτα. Λέγανε ότι έχουμε χρήματα κρυμμένα, δεν βρήκανε. Μετά ήρθε επανάληψη εφορία και κοίταξε τα χαρτιά μας. Όλα ήταν καθαρά, δεν χρωστάμε τίποτα, ούτε μαύρα χρήματα υπάρχουν, ούτε τίποτα. Είναι άδικα στη φυλακή, είναι αθώοι. Έτσι όπως το θέτεται το πράγμα, είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έγινε δίκη? Έχουν περάσει σχεδόν 1,5 έτος. Γιατί δεν κάνανε δίκη? Τον Κασιδιάρη τον βάλανε φυλακή επειδή είχε δύο όπλα
και τα δύο με άδεια, το ένα ήταν δικό του, το άλλο ήταν του πατέρα του. Του είπαν ότι αυτό το όπλο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στο μέλλον για κάποια πράξη, παράνομη πράξη. Γι' αυτό σε συλλαμβάνω. Καραδίκανο δεν ήταν, πώς την καραμπίνα, τι ήταν. Όλος ο πληθυσμός της Ελλάδας έχει και από ένα δίκανο. Βέβαια. Το λιγότερο. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να. Ειδικά κρίνουμε. Στη Μάνη, όλοι έχουν ένα όπλο. Όταν παντρεύεται κάποιος, βγαίνουν και ρίχνουν στον αέρα. Στον αέρα, ναι, σωστό. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κωστόπουλε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δημήτρη Κωστόπουλε, υποψήφιο βουλευτή με την Χρυσή Αυγή στον Ομό Λακωνίας. Θέλω να σας ευχηθώ υγεία και κουράγιο να παλέψετε για τα ιδανικά σας. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που με καλέσατε στο στούντιό σας και που μου είπε ότι θα με ξανακαλέσετε πάλι στο μέλλον. Βεβαίως. Και πάλι σας ευχαριστώ. Αγαπητοί τηλεθεατές, περισσότερο θέλω να ευχαριστήσω εσάς που είχατε την καλοσύνη και την επιμονή να μας παρακολουθήσετε. Θέλω να πιστεύω στο οικοδόμημα της ενημέρωσης προσετέθη ένα λιθαράκι. Από μένα, γεια σας και χαρά σας.